μα έτσα το φέραν, έτσα το φέραν οι τσεροί. Το λαούτο και η φωνή του Αποστόλη Φραγκιαδάκη σύγησαν για πάντα. Το άκουσμα και μόνο του ξαφνικού και πρόωρου χαμού του όλοι πάγωσαν, μην μπορώντας να πιστέψουν πως ο αγαπητός καλλιτέχνης της κριτικής μουσικής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 36 ετών. Κατέρευσε χθες μπροστά στη σύζυγο και τα δύο τους ανήλικα παιδιά στο σπίτι του στο Ηράκλειο και παρά την άμεση κινητοποίηση το τραγικό τέλος γράφτηκε. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έδωσαν μάχη αλλά δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Η καρδιά του τον πρόδωσε, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να κάνουν λόγο για ανακοπή. Γιατί είσαι ο λόγος στη ζωή που παίρνω κάθε αναπνοή. Η θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο της Κρήτης μεγάλη. Με πολλές συμμετοχές και συνεργασίες ο Αποστόλης Φραγκιαδάκης ήταν, όπως λένε όσοι τον γνώρισαν, αγαπητός και ευγενής ως άνθρωπος και ένας ακούραστος μερακλής ως καλλιτέχνης. Εκτός από λαούτο έπαιζε μαντολίνο, ασκομαντούρα και φιαμπόλη. Τραγουδούσε, έγραφε μουσική και στίχους. Ποιος είδε τέτοιο πόλεμο? Το ασίγαστο πάθος του για τη μουσική τον καθόριζε. Τον Απρίλιο του 2020, μέσα στην πρώτη σκληρή καραντίνα του κορονοϊού, δίνει μουσικά το δικό του στίγμα και αποτυπώνεται μέσα από ένα βίντεο, έχοντας ως συνοδοιπόρο το μεγαλύτερο από τους γιους του. Μα έτσα το φέραν, έτσα το φέραν οι τσεροί. Σε κάθε μεγάλη ή μικρή μουσική μάζοξη έδινε την ψυχή του, ενώ ιδιαίτερη ήταν η στιγμή που έπαιξε στο Ηρώδιο το 2017, αλλά και η συμμετοχή του στην ταινία Νίκος Καζαντζάκης του Γιάννη Σμαραγδί. Βαρύ το πένθος στο χωριό του, τις γωνιές Μαλεβιζίου, που υπήρξε πάντα για τον ίδιο σημείο αναφοράς. Σε δραματικό τόνο, ο πολιτιστικός σύλλογος, τον οποίο διατελούσε χρέη γραμματέα, τον αποχαιρέτησε σήμερα, τονίζοντας πως υπήρξε ένα μάχημο στέλεχος, μα πάνω απ' όλα ένας εξαιρετικός άνθρωπος που η ευγένεια, το ήθος και η ειλικρίνεια τον χαρακτήριζαν. Κι έτσι θα τον θυμούνται όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν, έχοντας ως πηξίδα τις μουσικές και τα τραγούδια του. Το δάκρυ γέλιο να γεννεί.